Για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, Άντονι Μπλίνκεν και Σεργέι Λαυρόφ σήκωσαν το τηλέφωνο και συνομίλησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ευθέως το Ρώσο ομολογό του με νέες κυρώσεις. Tragically, we've seen no opening willingness on the part of Russia to engage meaningfully on ending the aggression. The world will not recognize annexations. We will impose additional significant costs on Russia if it moves forward with its plans. Από την πλευρά του, ο Σεργέι Λαυρόφ διεμήνησε στον Άντονι Μπλίνκεν πως η ρωσική εισβολή θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί μέχρι να υλοποιηθούν τα σχέδια του Κρεμλίνου. Что не надо сейчас Украине вести переговоры с Российской Федерацией. Ну, по Фрейду, в общем-то, стало ясно, кто кем руководит и насколько американцы не заставляют Украину делать ту или иную вещь. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Δημήτρη Μετβέντεφ, ανήρτησε ένα χάρτη στο διαδίκτυο με το πόσο οραματίζεται την επικράτεια της Ρωσίας. Το μεγαλύτερο μέρος των Ουκρανικών εδαφών περιέρχεται στην κυριαρχία της Ρωσίας, με εδάφη της Ουκρανίας να περνούν στον έλεγχο και της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας. Το έδαφος που απομένει στην Ουκρανία μοιάζει με θύλακα γύρω από το Κίεβο. We are under no illusions that Moscow is prepared to engage meaningfully and constructively yet. So Secretary Blinken made clear this was not about a return to business as usual. Кремль поддерживает настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений таких неонацистских настроений. Στο πεδίο των μαχών, Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για το βομβαρδισμό κέντρου κράτησης εχμαλώτων πολέμου στο Ντονιέτσκ, με απολογισμό δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Це був свідомий російський воєнний злочин. Свідоме масове вбивство українських військовополонених. Більше 50 загиблих. Την ίδια ώρα στα λιμάνια της Οδυσσού όλα είναι έτοιμα για τον απόπλου των πρώτων πλοίων με σιτηρά. Και οι ουκρανικές αρχές περιμένουν να δοθεί το σήμα από το συντονιστικό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη.